Φωτιστικά σήματα, τι σημαίνουν, πώς διαχωρίζονται και πότε ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιούνται, ήταν το περιεχόμενο άσκησης που πραγματοποιήθηκε χθες από το λιμενικό σώμα με στόχο την ενημέρωση όσων εμπλέκονται με τη θάλασσα, ιδιοκτητών σκαφών αλλά και κόσμου που την παρακολούθησε στον κόλπο του Ηρακλείου. Προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή ασφάλεια στα σκάφη που κυκλοφορούν στο απέραντο αυτό αχανές θαλάσσιο πεδίο, ο νομοθέτης έχει προβλέψει μια σειρά από φωτιστικά σήματα κινδύνου, τα οποία υπάρχει υποχρέωση να φέρονται επί των σκαφών αυτών. Στην άσκηση συμμετείχαν σκάφη του λιμενικού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πότε πρέπει να ενημερώνονται οι αρχές για τυχόν φωτιστικά σήματα κινδύνου, αφού πολύ συχνά δίδεται σήμα κινδύνου χωρίς όμως ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς τα σήματα μπερδεύονται ακόμη και με τα φώτα από αεροπλάνα, όπως δήλωσε ο λιμενάρχης Ηρακλείου. Η άσκηση αυτή έχει προστιθέμενα ωφέλη, αν σκεφτούμε ότι πολλές φορές μιλάμε για σήματα κινδύνου τα οποία επί της ουσίας αγνοούμε ακόμα και στην όψη τους και δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε στην πραγματικότητα όταν έχουμε ένα πραγματικό περιστατικό, και γι' αυτό αρκετές φορές με ένα αρκετά σημαντικό, θα μου επιτρέψετε, στατιστικό αριθμό να κινητοποιείται η υπηρεσία και να εφαρμόζεται το τοπικό σχέδιο έρευνας και διάσωσης χωρίς πραγματικά λόγο, είτε γιατί μπερδεύουμε τα φωτιστικά σήματα με κάποια άλλα φώτα, με αεροσκάφη, με αεροπλάνα που έχουμε στην περιοχή, είτε με οτιδήποτε άλλο έχει ένα αναλάμπον χαρακτήρα και βρίσκεται πλησίον της θάλασσας. Τα φωτιστικά σήματα διαχωρίζονται σε ημέρας και νύχτας και έχουν συνήθως χρώμα κόκκινο. Τα ημέρας είναι καπνογόνα που απορρίπτονται στη θάλασσα και χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει πιθανότητα κάποιος που κινδυνεύει να γίνει αντιληπτός. Ενώ τα φωτιστικά σήματα νύχτας είναι τα κόκκινα βεγγαλικά που κρατάει ο κινδυνεύων στη θάλασσα, αλλά και τα βεγγαλικά αλεξιπτότου που άλλοτε με λευκό και άλλοτε με ερυθρό χρώμα, με αργό ρυθμό δηλώνουν ότι κοντά στο σημείο που έχουν ρυφθεί υπάρχει κάποιος που κινδυνεύει. Είναι, θεωρώ, διακριτές οι χρήσεις όλων αυτών των μέσων, και βέβαια πρέπει να επισημάνουμε προς όλους ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ασκόπως, παρά μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος και κυρίως λόγος κινδύνου είτε σκάφους είτε ατόμων που επιβαίνουν σε αυτό.